Είναι η στιγμή που αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας μαζί με τον Δήμαρχο εισέρχονται στο κτίριο της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια κινητοποίησης και με στόχο να μιλήσουν με τους αρμοδίους και να τονίσουν πως οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ φέρνουν σε αδιέξοδο τους πολίτες, ζητώντας να μην υπάρξει καμία διακοπή ρευματός. Ο άνδρας της ιδιωτικής ασφάλειας δεν επιτρέπει την είσοδο σε όλους βάσει των εντολών που είχε και ακολουθεί ένταση. Φέρ' τον εδώ σε μένα. Τι είναι αυτός. Ωραία, ανάπηρος άνθρωπος χωρίς ρεύμα, δώσεις το καλάβι, ανάπηρος χωρίς ρεύμα. Ανάπηρος με σακούλα εδώ πέρα χωρίς ρεύμα. Αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος. Για να διαμαρτυρηθούμε, να απαιτήσουμε να μην κοπεί σε κανένα σπίτι το ρεύμα και φυσικά να αλλάξουν τα πράγματα και σε αυτό χρειάζεται η συμβολή όλων μας, να πάνε τα πράγματα σε άλλη πολιτική κατεύθυνση, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα δεν θα υπάρχει ζωή σε αυτούς οι οποίοι χτίζουν τα πάντα. Αυτοί που τα φτιάχνουν τα πάντα είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα απολαμβάνουν τον πλούτο. Απαιτούμε εδώ σήμερα που ερχόμαστε να γίνει επανασύνδεση σε όλες τις οικογένειες, στις λαϊκές οικογένειες, στο ρεύμα και να μην κοπεί κανένα ρεύμα από εδώ και πέρα, γιατί αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα με τις αυξήσεις του ρεύματος είναι τσουνάμι και καμιά οικογένεια δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, αφού οι φουσκωμένοι λογαριασμοί της ΔΕΗ σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις έχουν τεινάξει στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.